Η ιερογαμία. Ο μήνας που διανύουμε ήταν γνωστός στην αρχαία Ελλάδα ως Γαμηλιώνας. Ξεκινούσε περίπου από μέσα Ιανουαρίου και τελείωνε μέσα Φεβρουαρίου. Δεν ξέρω αν αυτό σας εξηγεί κάποια πραγματάκια ήδη. Αλλά οι ειδικοί μελετητές της ιστορίας, οι αρχαιολόγοι, οι ερευνητές του χρόνου και όλων των ειδών οι μύστες διχάζονται αυτές τις ημέρες, αλλά και συμφωνούν. Διχάζονται ως προς το ακριβές τελετουργικό που λάμβανε χώρα αυτές τις ημέρες και ως προς τη συγκεκριμένη μέρα και ημερομηνία, αλλά συμφωνούν ως προς το γεγονός κάθε αυτό, την ύπαρξη δηλαδή των σχετικών αυτών τελετών. Ποιον τελετών, αναρωτιέστε ακόμα. Των τελετών ιερογαμίας ή αλλιώς τα θεογάμια. Και ναι, είναι αυτό που νομίζετε, με έψιλον ή με αλφα γιώτα, καθότι ως γνωστόν πάντα είναι αυτό που νομίζουμε. Αν δεν είναι αυτό που νομίζουμε, και πάλι κοντά πέφτουμε με μια κυριολεκτική έννοια. Οπότε, αυτές οι μέρες προδιαθέτουν επαιτειακά και κυριολεκτικά την πράξη αυτή, σ' ό,τι ιερό και όσιο και γενικός. Αλλά αυτό εδώ αποτελεί απλώς μια δική μου τραγική και ηρωνική λογοτεχνική προσέγγιση. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτές τις μέρες λοιπόν, κατά μερικούς μελετητές των αρχαίων χρόνων, της ιστορίας, της εθνικής θρησκείας και των αρχαίγονων παραδόσεων, θεωρείται ότι γιορτάζονταν η ιερογαμία ή τα θεογάμια. Κατά αυτούς τους μελετητές, λοιπόν, οι τελετές αυτές τελούνταν στα μέσα του μήνα Γαμηλιώνα, προς το τέλος του δικού μας Ιανουαρίου δηλαδή. Αλλά άλλοι λένε, οι πιο αισιόδοξοι, ότι αυτές οι τελετές λάμβαναν χώρα την Άνοιξη. Λογικό απ' τη μια, επειδή τότε ανθίζουν τα λουλούδια και λαϊδούν τα πουλάκια, πρασινίζει η γη. Βέβαια, υπάρχει και μια φήμη ότι οι πιο πολλοί συμφωνούν με την προφορική παράδοση του ότι αυτές οι τελετές συμβαίνουν καθημερινά και ανεξάρτητα από την εποχή ή τον μήνα. Ότι είναι ένα καθημερινό έθιμο και φαινόμενο δηλαδή. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μιλάω συμβολικά. Μη μου σοκαριστεί κανείς ή μη μου πει για επιστημονικές ανακρίβειες, γιατί εδώ δεν σοκάρεστε, μάλα κι άλλα. Να σας πω λίγο πιο συγκεκριμένα βέβαια, για να είμαστε και στη γενική θεματική μου ενότητα, και στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Με τον όρο ιερογαμία, η θεογάμια δηλαδή, εννοείται της Ήρας και του Δία τα θεογάμια. Δεν ακούστηκε και αυτό όπως έπρεπε μάλλον, οπότε ξαναπροσπαθούμε. Εννοώ δηλαδή τη μέρα που τα δύο ενώνονται και γίνονται ένα εις τους αιώνες των αιώνων, στο ποτέ και στο πάντα. Τη μέρα που η ιερή δύναμη του Δία ενώνεται με τη θεϊκή μαγεία της Ήρας και δημιουργούν συμβολικά και κυριολεκτικά κάθε φορά το σύμπαν, που αναγεννούν τις δυνάμεις τους ενωμένοι, πιο δυνατή μέσω μιας αόρατης και κοσμικής διαδικασίας ανανέωσης. Τη μέρα που αναγεννιέται ο κόσμος και παίρνει νόημα η ζωή μέσω μιας μυστικής
τελετουργικής ερωτικής ένωσης του αρσενικού του ουρανού και του θηλυκού της γης. Τη μέρα που τυλίγονται οι υπάρξεις τους μέσω μιας άρρητης διαδικασίας. Τη μέρα που μπλέκονται τα σώματά τους ειδονικά. Τη μέρα που οι δυο ουσίες τους ενώνονται και μετουσιώνονται σε μία με μοναδική και εκρηκτική ενέργεια που κυριαρχεί αρμονικά τον κόσμο όλο. Η ιερογαμία λοιπόν ήταν από τους πιο αρχαίγονους τρόπους με τους οποίους οι θνητοί προσπάθησαν να προσεγγίσουν το θείο, έχοντας υπόψη τους το συνδυασμό σώματος και πνεύματος. Και όλα ξεκίνησαν όταν ο Δίας και η Ήρα έσμιξαν στην Ήδη. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς του στήληξε ένα χρυσό σύννεφο μέσα του και στη γη έβρεξε σταγόνες που γυάλιζαν δημιουργό ουσία, που βάθινε και πλάτινε την αυτογνωσία του ανθρώπου. Η θεογαμία αναβιωνόταν κάθε χρόνο σε διάφορες τελετές, όπως των Καβυρίων Μυστηρίων στη Σαμοθράκη και των... Ναι, το μαντέψατε, δεν θα μπορούσαν να λείψουν των Ελευσινίων Μυστηρίων στην Ελευσίνα. Ειλικρινά, δεν το κάνω επίτηδες αυτό που τα Ελευσίνια Μυστήρια υπησέρχονται τόσο συχνά στα βίντεό μου και στα γραπτά μου. Και τέλος πάντων, αν ήταν γνωστό έστω και μόνο το τελετουργικό της ιερογαμίας των Ελευσινίων Μυστηρίων, τι άλλο θα θέλαμε από τη ζωή μας. Αλλά, we are not worthy, so to speak. Δεν είμαστε άξιοι όμως, κοινώς. Καταλάβατε ή ήδη γνωρίζατε λόγω γνώτης αυτών και λοιπά και λοιπά. Συγκεκριμένα, αυτό το τελετουργικό της ιερογαμίας κι αν δεν είναι γνωστό κιόλας. Αλλά, όπως κάθε τελετή μοίησης, περιέχει μια αλλαγή του μοιούμενου από το πριν στο μετά. Και αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να υποθέσουμε ασφαλώς. Λέγεται βέβαια ότι η τελετή που οδηγούσε στον ύψιστο βαθμό μοίησης των Ελευσινίων Μυστηρίων, που λεγόταν Εποπτεία, λάμβανε χώρα κατά την ιερότερη νύχτα των Ελευσινίων Μυστηρίων και ήταν πιθανώς κάπου στα μέσα Οκτωβρίου. Αλλά εδώ δεν μας ενδιαφέρει ο χρόνος, αλλά μας ενδιαφέρει η πράξη. Γιατί ο χρόνος είναι ούτως ή άλλως υποκειμενικός και οι ημερομηνίες συμβατικές. Τα επόμενα που θα σας πω είναι σύμφωνα με τον Ιππόλιτο, ο οποίος ήταν χριστιανός συγγραφέας του 2ου αιώνα. Συμβατική ημερομηνία. Κατά το κεντρικό μέρος της τελετής της εποπτείας, ο Ιεροφάντης και η Ιέρια της Θεάς Δήμητρας λάμβαναν μέρος σε μια παράσταση ιερογαμίας του Δία με τη Δήμητρα, μπροστά στους μύστες. Φυσικά, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα εμφανίζονταν οι πραγματικοί θεοί μπροστά μας, αν και ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε το ζούμε, αναβιώνοντάς το ως κοινή θνητή μέσω ενός μοιημένου ζευγαριού που ακολουθεί τις πράξεις της ιερογαμίας. Μετά το τέλος του λειτουργικού δράματος της ιερογαμίας αυτής, ο Ιεροφάντης συνέχιζε τα δρόμενα και την τελετή και ίσως να σας μιλήσω μια άλλη φορά για αυτά, ίσως θα τα βρείτε σύντομα σε ένα μελλοντικό βιβλίο μου, ίσως είναι καλύτερα να μην μιλάμε καθόλου για αυτά όμως. Και όσο για τις τωρινές ιερογαμίες. Αμοιήτων μη εισιένε. Δηλαδή, απαγορεύεται η είσοδος στους αμοιήτους,
με όποια έννοια και σημασία θέλετε να δώσετε. Διότι όταν το ότι είσαι αμύητος και ανέσθητος δεν αποτελέσει αναστολή και εισέλθεις, εξαπολύονται αυτόματα οι ερηνίες και μετά είναι αργά για τύψεις και ενοχές, για τον έναν και για κάθαρση και συγχώρεση για τον άλλον. Τι είναι τα θεογάμια ή ιερογάμια τελικά, δηλαδή πρακτικά και κυριολεκτικά, αναρωτιέστε. Αυτό που λέει η λέξη ακριβώς ο συνήθως είναι. Απλά εμείς έχουμε επιλεκτική άρνηση στο τι ακούμε και μετά το πληρώνουμε ακριβά, σαφώς. Ας προσέχαμε. Ανακεφαλαιώνοντας, ιερογαμία, ιερός γάμος. Θεογαμία, θεός και γάμος. Δύο λέξεις σχεδόν συνώνυμες. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε τον γάμο, δηλαδή την ένωση δύο θεών με ιερά δεσμά ή δύο συμβολικά θεών. Και όσο και αν το αναλύσουμε, τα θεογάμια είναι απλώς ό,τι ακριβώς λέει η λέξη. Τέλος πάντων, εγώ ξέρετε, μία λογοτεχνική και μη διδακτική προσέγγιση έχω στο όλο θέμα και δεν ξέρω συγκεκριμένη ημερομηνία της ιερογαμίας. Και γιατί δεν ξέρω? Διότι δεν συμφωνούν μεταξύ τους οι ερευνητές, οι συγγραφείς, οι θρησκευτικοί ηγέτες και λοιποί ειδικοί. Τέλος πάντων, άλλο ήθελα να πω, λαμβάνοντας τα όλα υπόψη λοιπόν, επιστημονικά και εμπειρικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα θεογάμια συμπέφτουν στο περίπου με την Παγκόσμια ημέρα αγκαλιάς, που είναι 21 Ιανουαρίου. Τυχαίο? Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο σε αυτή τη ζωή, αλλά δεν υπάρχει και τίποτα κατά λάθος σε αυτή τη ζωή, όπως έχουμε διαπιστώσει εν τέλει όλοι εξακολουθητικά. Όλα εσκεμμένα γίνονται. Και αυτό καρφάκι ήταν. Τώρα, για τα ρομαντικά της ιερογαμίας, και κάτι αθάνατους έρωτες με χρυσά φτερά που είναι παράνυμφοι στο άρμα του Δία και της Ήρας και ψέλνουν ημίν οημένε κλπ. Δείτε στο βιβλίο μου «Η Οριοτάτη και οι Εννέα Μούσες». Να σημειωθεί ότι δεν τα λέω εγώ αυτά για τους χρυσόφτερους έρωτες. Ο Αριστοφάνης, ο κωμικός ποιητής, τα λέει, όπως διευκρινίζω και στη σχετική παραπομπή στο βιβλίο μου, αν πιάνετε νόημα. Δεν ήθελα να σας κουράσω πολύ σε αυτό το βίντεο, για να σας μείνει χρόνος και για τη δική σας αναπαράσταση ή αναβίωση ανάλογων ιερογαμικών τελετουργιών και τελετών, αν και θα μπορούσατε και ταυτοχρόνως με το βίντεο. Ευδαιμονείτε λοιπόν, για να μην πω καμιά πιο συγκεκριμένη και στοχευμένη στην ημέρα ευχή και παρεξηγηθούν μερικοί, αν και ένοχος ένοχων ούπι. Δηλαδή η μαρτυρία ενός ενόχου είναι άνευ ουσίας. Λίγο συνέστηση ως προς αυτό έστω, αφού για τίποτα άλλο δεν υπάρχει καμία συνέστηση ή συνέστημα γενικότερα. Και αν δεν έγινε κατανοητή η καθαρεύουσα, για αυτούς που προτιμούν λατινογενή και λατινικά, «Reus reum non facit». Τώρα συνηθίκαμε πλήρως, πιστεύω. Και θυμηθείτε, δεν υπάρχουν καλές ή κακές λέξεις, ούτε καλό ή κακό νόημα, ούτε καλό ή κακό μήνυμα. Υπάρχουν όμως καλοί
οι κακοί άνθρωποι που τις χρησιμοποιούν ανάλογα με τις καλές ή κακές ή παθητικοεπιθετικές προθέσεις τους. Τέλος, θα κλείσω απευθυνόμενη σε μια αγαπημένη κατηγορία ανθρώπων όλων μας. Αυτούς που τους λατρεύουμε όλοι. Αυτούς που νιώθουν θεοί και θεές. Όσοι λοιπόν την έχετε δει θεοί και θεές, σήμερα ειδικά γιορτάστε. Έχετε την απόλυτη τιμητική σας. Να πάτε να ζήσετε την ημέρα στο έπακρο και να την τιμήσετε με όλες τις συναφείς παραπάνω δραστηριότητες, με παρέα ή μόνοι σας. Οι υπόλοιποι, οι κινηθνητοί, έρωστε και ευδαιμονείτε. Γλεντήστε τους φίλους μας που νιώθουν θεοί. Με συγχωρείτε, εννοούσα γλεντήστε με τους φίλους μας κλπ. Κλπ. Και διασκεδάστε με την πορεία τους προς τη δόξα της συνέδρεσής τους. Alternative μυθολογικό λόγο της ημέρας και των ημερών ήταν αυτό. Αποσυμβολήστε.